Και hey guys, Μιχάλης εδώ Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε άλλο ένα τεστ Όμως στο σημερινό τεστ θα δούμε ποιος δαίμονας είμαι Ξέρω τι θα σκέφτεστε Γιατί να είσαι δαίμονας Και εγώ θα σας απαντήσω γιατί όχι Πρώτη ερώτηση σε τι είσαι καλύτερος Α στο θράσος Β στο να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου γάμα στο να είσαι αρχηγός, δέλτα στο να είσαι ύπουλος, υπουλ, έψιλον στο να βασανίζεις τους άλλους. Παιδιά, κοιτάξτε, δεν ξέρω, κοιτάξτε, Αρχι, αρχηγός πιστεύω θα μου πήγαινε ε, να βασανίζω τους άλλους. Ε, τι να σου πω, δεν νομίζω ότι θα έκανα κάτι τέτοιο στο θράσος. Κοίτα, όλοι μπορούν να γίνουν καλοί στο θράσος, πιστεύω, στο να υπερασπίζεις τον εαυτό σου. Εννοείς με τα λόγια ή με μπουνιές, εξαρτάται. Γιατί υπάρχει το να υπερασπιστείς τον εαυτό σου με τα λόγια, υπάρχει να τον υπερασπιστείς από επίθεση. Ε, στο να είσαι αρχηγός, στο να είσαι ύπουλο, μπορώ να γίνω ύπουλο νομίζω. Άμα θέλω, στο να βασανίζει, νο... στο... νομίζω θα, ήμ... θα με έλεγα πονηρό, ίσω στο θράσο, στο, να... στο να είσαι αρχηγό, θα πω στο να είσαι ύπουλο. πήρα 50 πόντου. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Διάλεξε ένα όπλο. Μ' αρέσουν τέτοιες ερωτήσεις. Α. Δίκρανο πυρούνα. Πυρούνα. Δίκρανο πυρούνα. Πι, τι εννοεί. Ξύφος. Τριένα. Ραβδί. Τα χέρια σου. Εξαρτάται. Εξαρτάται άμα θα το χρησιμοποιήσεις στη μάχη ή άμα έτσι θα το έχεις Και εξαρτάται αν ο άλλος θα έχει όπλο ε, Λοιπόν έχει τρίενα ραβδί Τα χέρια σου δίκρανο πυρούνα Είμαι ανάμεσα στο ξύφο στη τρίενα και στα χέρια Αλλά δεν θέλω να πω τα χέρια γιατί με ρωτάει όπλο Είμαι ανάμεσα ότι στη τρίενα ακούγεται ωραίο όπλο Νομίζω την είχα διαλέξει στο ποιο σε Θεός σε θα ήμουνα. Νομίζω. Ε, μα, αλλά θα πω ξύφο το β. Πήρα άρα 20 πόντου. Αν είχε μια μαγική δύναμη, αυτή θα ήταν. Oh, ωραία ερώτηση. Εν τω μεταξύ το τεστ το κάνω για πρώτη φορά Ούτε τις ερωτήσεις δεν κοίταξα Να παγώνεις τους, αντί... τους ανθρώπους Όταν λες να τους παγώνω Εννοείς να τους κάνω να μην μπορούν να κινούνται Δηλαδή σαν να παγώνω το χρόνο Να τους ακινητοποιώ Ή εννοείς να τους πετάω πάγο Υπερβολική δύναμη Ποιος δεν θα θέλει σούπερ δύναμη να προκαλεί πόνο. Κοίτα, δεν χρειάζεσαι σούπερ δύναμη για να προκαλέσει πόνο. Μπορείς να το κάνεις και με μπουνιές. Να τρέχεις υπερβολικά γρήγορα. Αυτή η δύναμη πάντα μου άρεσε να πετάς. Εντάξει, ποιο δεν θα θέλει να πετάει. Όλοι θα θέλαμε να πετάμε. Αλλά δεν θα μπορούσα να πολεμήσω πετώντας. Mm πόνο, δύναμη, πάγος. Όταν λέει να παγώνω τους ανθρώπους εννοεί να τους πετάω πάγο, τι εννοεί. Να τρέχεις γρήγορα, να πετάς, υπερβολική δύναμη. Θα πω υπερβολική δύναμη. Βασικά να πω υπερβολική δύναμη ή όχι. Μήπως να μην πω. Μήπως να πω να τρέχεις γρήγορα ή να πετάς. Ρε είναι δύσκολο. Γιατί η κάθε δύναμη έχει τα δικά της προσόντα. Κοίτα, αν το αλφά να παγώνεις τους ανθρώπους εννοεί να πετάς πάγο, τότε θα διαλέξω αυτό. Αλλά αν εννοεί κάτι άλλο, δεν θα το διαλέξω. Η υπερβολική δύναμη μου αρέσει, αλλά φανταστείτε να είχατε υπερβολική δύναμη, πόσα ατυχήματα θα κάνατε. Το να τρέξεις γρήγορα είναι ωραίο, το να πετάς καλά είναι Απίστευτο το όνειρο κάθε ανθρώπου ε, Θα πω να απαγώνεις τους ανθρώπους Θα πω το α Ή μήπω όχι Παιδιά είναι πολύ δύσκολο Θα πω το β Υπερβολική δύναμη Ο λόγος που λέω το β Είναι επειδή το α Δεν κατάλαβα τι εννοούσε ε, 50 πόντι Κρατάς κακία τι εννοεί αν κρατάω κακία, όχι ιδιαίτερα, ναι 100%, μια το τόσο, ναι με κάνει να φαίνομαι σαν τέρας, μισώ τους πάντες, ε, λίγο υπερβολικό. Ε, αν κρατάω κακία, κοιτάξτε είμαι από τους ανθρώπους που άμα τους θυμώσει πάρα πολύ κάποιος Άμα του θυμώσει πάρα πολύ κάποιο, του κρατάνε κακία, αλλά μετά το ξεπερνάνε. Και, αλλά νομίζω δεν κρατάω πάρα πολύ κακία. Συνήθω δεν με πειράζουν. Ε, θα πω όχι ιδιαίτερα. Για να δούμε λοιπόν. Όχι ιδιαίτερα δέκα πόντι. Διάλεξε μια φράση που σε εκφράζει καλύτερα. Πώς να διάλεξω μια φράση που να με εκφράζει. Δεν με ενοχλεί το σκοτάδι. Στο σκοτάδι είναι πιο εύκολο να ευθυνδιάσεις τους άλλους. Θα προτιμούσα να μην βρίσκομαι στο σκοτάδι. Απολαμβάνω το σκοτάδι. Αισθάνομαι πιο άνετα στο σκοτάδι. Νομίζω θα πω ε, ότι στο σκοτάδι μπορείς να ευνηδιάσεις τους άλλους. Δέκα πόντι. Διάλεξε ένα ζώο. Να μία ωραία ερώτηση. Αλλά όταν λες διάλεξε ένα ζώο εννοείς να μεταμορφώνεσαι στο ζώο. Να το έχεις κατοικίδιο. Να το έχεις σύμβολο. Να, να το λατρεύεις. Τι εννοείς. Λύκος. Καρχαρίας. Φίδι, νυχτερίδα, λιοντάρι. Ε... Λύκος. Πενήντα πόντι. Διάλεξε ένα χρώμα. Και άλλη ωραία ερώτηση. Μ' αρέσουν τέτοιες ερωτήσεις. Α. Ασημί. Β. Χρυσό. Γ. Μπλε. Δ. Κόκκινο. Ε. Γκρι. Θα πω το μπλε. 20 πόντι Προτιμάς να αλφα τρομάζεις κόσμο Β είσαι μόνος σου Γ να παρακολουθείς τον κόσμο Δ είσαι στην κόλαση γοταφάκ, Ε Είσαι μαζί με άλλους Του είδου σου Κοίτα Να τρομάζω κόσμο Μου άρεσε όταν ήμουν μικρός Και τώρα μου αρέσει Αλλά το θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να είσαι μόνος σου έχει πλακά να έχει λίγο την ησυχία σου αλλά δεν θέλω να είμαι και εντελώ μόνος να παρακολουθείς κόσμο κοιτάξτε δεν νομίζω ότι με ενδιαφέρει και πολύ να παρακολουθήσω κάποιον δηλαδή σπάνια θα το κάνω είσαι στην κόλαση δεν θα το ήθελα είσαι μαζί με άλλους του είδου σου ε, με τι να είμαι με άλλο είδος ε, νομίζω θα πω να είσαι μαζί με άλλους του είδου σου 20 πόντι. Ω, oh, τι τέλεια ερώτηση. Σε μια μάχη τι θα έκανες. Παιδιά, ειλικρινά δεν περίμενα να έχει τέτοια ερώτηση. Δεν το έχω σκεφτεί καν. Για να δούμε. Α, θα πετούσες μακριά. Γιατί να το βάλω στα πόδια ή μάλλον στα φτερά. Θα θέλα να μου να γενναίος, όχι να το βάλω στα πόδια. Θα κατατροπονέσαι τον αντίπαλό σου. Αντίπαλος θα ήταν στρατός Θα έπνιγες επ, τον αντίπαλο Το ίδιο δεν είναι Πάνω λέει θα κατατρόπωνες τον αντίπαλο Δηλαδή θα τον νίκαγες Τι σημασία έχει πως θα τον νίκησες Αν θα τον έπνιγες ή αν απλά θα τον νίκαγες ε, Θα τρομοκρατούσες τον αντίπαλό σου Αυτό θα μ' άρεσε πάρα πολύ Αλλά δεν θα ξέρα πως να το κάνω Κανείς δεν τολμά να συγκρουστεί μαζί σου. Το αγαπημένο μου. Θα πω θα κατατρόπων στον αντίπαλό σου, δηλαδή το Β. Άρα πήρα 50 πόντους. Πού θα προτιμούσες να είσαι. Σε ένα δάσος, σε ένα κάστρο, στον ωκεανό, σε μια σπηλιά, στο σκοτάδι. Κοιτάξτε, το σκοτάδι θα ήταν τρομαχτικό. Η θάλασσα είναι ωραία, αλλά είναι επίση σκοτεινή και τρομαχτική με άγρια πλάσματα. Το δάσο είναι επίση τρομακτικό. Μια σπηλιά ε, δεν είναι τίποτα φοβερό. Ένα κάστρο είναι ωραίο, αλλά στι εποχές μα θεωρείται λίγο παλαιομοδίτικο. Νομίζω θα πω σε ένα κάστρο. Όχι ότι τρελαίνομαι. Αλλά απ' τα άλλα δεν θα ήταν τρομακτικό νομίζω. Νομίζω. Άρα 40 πόντι. Τώρα πρόσθεσε όλους τους πόντους σου. Πάτα στόπ αν θες χρόνο. Θα πατήσω στόπ. Λοιπόν πρόσθεσα τους πόντους μου νομίζω. Νομίζω έχω 102. Από 100 μέχρι 170. Παιδιά, νομίζω, τους πρόσθεσα τους πόντους μου, νομίζω, έχω 102, νομίζω. Ρε, α, λέει από 100 έως 170, άρα αυτό είμαι. Αυτό που τελευταία ο πρώτος είναι αυτός που μου τυχαίνει. Στα παλιά τεστ μου τύχαινε κάπου στη μέση προς το τέλος. Σε αυτά τα δύο τεστ μου έχει τύχει ο πρώτος. Λοιπόν, Νίκαρ, τι είναι το Νίκαρ, η αγάπη σου για τη θάλασσα σε μεταέτρεψε σε Νίκαρ, γιατί <laughs> τα Νίκαρ είναι δαίμονες της θάλασσας, πνίγουν τους ανθρώπους, ενοχλούν τα, τους ψαράδες και αναποδογυρίζουν πλοία και σκάφη για, για πλάκα. <laughs> Παιδιά, δεν νομίζω ότι θα ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο σε κανέναν. Το θεωρώ πάρα πολύ μαρτυρικό. Αλλά τώρα θα μου πεις δαίμονας είσαι. Παιδιά, δεν έχω τεράστια αγάπη για τη θάλασσα. Μικρό παιδάκι είχα μεγάλη αγάπη για τη θάλασσα. Τώρα δεν μου πολύ αρέσει. Άρα δεν νομίζω ότι θα γινόμουν νίκαρ. Αλλά πρόσθεσα του πόντου μου έχω 102. Και λέει από 100 έως 170. Οπότε είμαι Νίκαρ, θα σας δείξω και τα άλλα πλάσματα, αλλά αυτό το πλάσμα είμαι, απλά για να ξέρετε. Λοιπόν αυτό ήταν το βίντεο Άμα σας άρεσε παρακαλώ κάντε like Πείτε μου εσείς ποιος δαίμονας τύχατε ε, Εγώ έγινα δαίμονας της θάλασσας Δηλαδή άμα πεθάνω θα είμαι δαίμονας της θάλασσας δεν συμφωνώ, πιστεύω ότι θα ήμουν τα πάντα εκτός από δαίμονας της θάλασσας. Κοίταξα και τους άλλους δαίμονες και πιο λογικό μου φάνηκε να ήμουν ξέρω εγώ πιο λογικό μου φάνηκε να ήμουν αγουέντικο παρά αυτό το πράγμα που τυχα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πείτε μου τι άλλα τεστ θα θέλετε να κάνω και γεια σας.